Επιστροφή στο στούντιο φίλε και φίλοι, zoom στην οικονομία. Τα σπρέτς των ελληνικών δεκαετών ομολόγων αναρριχόνται σε υψηλότερα επίπεδα, ξεπερνώντας τις 800 μονάδες βάσης, αυτή την ώρα στις 812. Οι πάντε συζητούν τον τελευταίο καιρό για τα ομόλογα και την απόδοσή τους. Σήμερα ακόμα και στο τελευταίο ελληνικό καφενείο ακούς για τα περίφημα σπρέτς, για τα ομόλογα και για άλλα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως είναι τα CDS. Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων Σχεδόν αποκλειστικά με τη νέα άνοδο ή πτώση των σπρέτ των ελληνικών ομολόγων, του κερδοσκόπου και άλλα δυσνόητα για τον μέσο πολίτη, ο οποίο έχει πλέον καταλάβει ότι η άνοδο των σπρέτ είναι κάτι αρνητικό, αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει το γιατί. Κοντά μα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπονίσου για να μα διαφωτίσει. Καλώ ήρθατε, κυρία Κοταρίδη. Καλησπέρα σα. Καλώ σα βρήκα. Κυρία Κοταρίδη, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ομόλογα και τα σπρέτ που τα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να έχουν πάρει την ανιούσα. Ναι. Ε, βεβαίως να εξηγήσουμε τα spreads και τα ομόλογα τα οποία έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Να, πούμε, ε, να το πιάσουμε το θέμα από την αρχή και να πούμε τι είναι το ομόλογο για να μπορέσουμε να γίνουμε αντιληπτοί. Καταρχάς το ομόλογο είναι ένας τρόπος δανεισμού. Ε, είναι ένα χρεόγραφο το οποίο το εκδίδει ο δημόσιος τομέας δημόσιοι οργανισμοί, το κράτος ή οι δημόσιοι οργανισμοί. Επίσης μπορεί να το εκδώσει και ο ιδιωτικός ε, τομέας, τράπεζες, επιχειρήσεις mm -hmm. προκειμένου να δανειστεί ε, κάποια χρήματα, ε, να δανειστεί κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό για τι ανάγκε του. Το. Και υπάρχει και το επιτόκιο τη έκδοση. Υπάρχει βεβαίω και το επιτόκιο. Προφανώ ο επενδυτή για να προβεί σε μια τέτοια επένδυση πρέπει να έχει και κάποια απόδοση. Ε, Επομένω, υπάρχει και το επιτόκιο έκδοση. Είναι το επιτόκιο με το οποίο εκδίδεται ε, το ομόλογο. Αυτό καθορίζεται ε, και καθορίζει στην ουσία το τοκομερίδιο, δηλαδή το ποσό των χρημάτων που ο επενδυτής σε τακτά χρονικά διαστήματα θα λαμβάνει. Αν κάποιο επενδυτή επιλέξει μακροπρόθεσμα για πάνω από 10 χρόνια ομόλογα, αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται την οικονομία τη χώρα εκείνη τη οποία έχει επιλέξει να αγοράσει ομόλογα, σωστά. Ε, εμπιστεύεται θα λέγαμε σαφέστατα σε ένα βαθμό, από την άλλη αν δεν εμπιστεύεται όπως θα δούμε και παρακάτω, ε, τότε ανεβαίνουν οι απαιτήσει που έχει, δηλαδή ζητά όλο και περισσότερο ε, μεγαλύτερες αποδόσεις. Mm -hmm. Και είναι αυτά που θα το σχετήσουμε αργότερα με το λεγόμενο spread. Ωστόσο ναι, υποτίθεται ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη ε, και θεωρεί ότι σε 10 χρόνια θα μπορέσει να πάρει πίσω τα χρήματα τα οποία κατέβαλε για το ομόλογο, συν όλες τις αποδόσεις που θα έχει πράξει α, μέσα στη διάρκεια ζωής του ομολόγου. Υπάρχει λοιπόν ένα επιτόκιο, με βάση τα οποία καθορίζονται οι αποδόσεις των χρεογράφων. Υπάρχει ένα επιτόκιο, ας πούμε, βάσης, ε, Συνήθω είναι το Euribor για παράδειγμα αυτό και πάνω από αυτό το επιτόκιο ε, μπαίνει έτσι ένα επιπλέον ποσοστό το οποίο αυτό επιπλέον ποσοστό ε, μετράει στην ουσία τον κίνδυνο τον οποίο έχει το χρεόγραφο. Ε, όσο πιο υψηλό είναι το επιπλέον ποσοστό, αυτό το premium τόσο πιο επικίνδυνο θεωρείται το χαρτί. Αυτό το παραπάνω ε, το οποίο... Ε, Μπαίνει στο, στο επιτόκιο βάση, θεωρείται ότι είναι ένα περιθώριο ή ένα spread, όπω χαρακτηριστικά α, λέγεται. Τη παραπάνω λοιπόν απόδοση που πρέπει να έχει το χαρτί, προκειμένου να είναι ελκυστικό α, στον επενδυτή. Αυτό φυσικά αφορά στα ομόλογα κειμενόμενου ή μεταβλητού επιτοκίου. Και να περάσουμε τώρα στην ουσία του πράγματος, στην α, λίστα με τις χώρες και τις αξιολογήσεις να δούμε, των λοιπόν. οίκων αξιολόγησης. Ναι. Να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται η Ελλάδα συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Ε, είναι, α, δεν είναι τα πολύ πρόσφατα στοιχεία με την έννοια ότι ε, είναι λίγο πριν από την υποβάθμιση του οίκου Φιτ για την Ελλάδα. Uh -huh. Βλέπουμε λοιπόν έτσι με πιο έντονα γράμματα την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Υπάρχουν ε, ε, οι αξιολογήσει των τριών οίκων με τα αντίστοιχα γράμματα όπως είπαμε προηγουμένως και δίπλα ακριβώ στη διπλανή στήλη, στον κάθε οίκο, υπάρχει ε, πώς αξιολογούν. Uh, όχι πια με γράμματα, αλλά αν θεωρούν σταθερή, αρνητική την πορεία. Το outlook, uh, δηλαδή. Τη... Ακριβώς. Την πρόβλεψή του για τη συνέχεια. Την πρόβλεψή του, ακριβώ. Η Standard Poor's είναι ήδη στα 2B. Εδώ δείχνει για τον Νίκο Φίτ τα 3B. Ωστόσο, από τι 14 Ιανουαρίου που έχει γίνει υποβάθμιση, έχει πάει και αυτό ο οίκο μα έχει πάει στα 2B. Τα γερμανικά ομόλογα, το δεκαετέ μάλλον, στο οποίο αναφερόμαστε, το γνωστό Band. Θεωρείται το ομόλογο με το ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο στην Ευρωζώνη και γι' αυτό σταθερά αξιολογείται με τα 3α, όπω είδαμε και προηγουμένω στον mm -hmm. αντίστοιχο πίνακα. Επομένω, αντανακλά στην ουσία αυτά τα 3α την σταθερότητα, θα λέγαμε, τον, τον μικρότερο κίνδυνο αυτού του ομολόγου. Οι επενδυτέ λοιπόν για να επενδύσουν σε υψηλότερου ρίσκο χρεόγραφα απαιτείται υψηλότερη απόδοση. Όταν υπάρχει κάποιο κίνδυνο. Ο επενδυτή για να μπορέσει να αναλάβει αυτό τον κίνδυνο θέλει σαφέστατα και υψηλότερε αποδόσεις για να μπορέσει ε, να πάρει αυτό το χρεόγραφο στα χέρια του. Mm -hmm. Αυτέ οι αποδόσεις λοιπόν οι υψηλότερε που ζητάει ε, σε σχέση για παράδειγμα με το γερμανικό, μια και αναφέραμε το. Το γερμανικό ομόλογο είναι το περίφημο spread που λέμε. Είναι ε, η διαφορά των αποδόσεων που ζητάει ένας επενδυτής που θα επενδύσει στο δεκαετές ομόλογο της Γερμανίας με τις αποδόσεις που θα ζητήσει για να πάρει ένα δεκαετές από το αντίστοιχο δεκαετέ ομόλογο του ελληνικού δημοσίου. Σας ευχαριστούμε θερμά.